Καταρχήν είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας, για την εθνική γυναικών να αγωνιστεί στο Nation Cup. Ε, νομίζω ότι όλες οι ποδοσφαιρίστριες, εμείς οι προμονητές νιώθουμε μεγάλη τιμή ε, που μας δίνεται η δυνατότητα να αγωνιστούμε σε Nation Cup. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την εθνική μας. Ε, ετοιμαζόμαστε εδώ και λίγο καιρό για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτούς τους αγώνες. Χρειάζεται μεγάλη υπομονή, αρκετή δουλειά ε, και θέληση για να πετύχουμε τους στόχους μας. Σαν εθνική έχουμε θέσει δύο στόχους, σίγουρα το αποτέλεσμα, θα κυνηγήσουμε το αποτέλεσμα σε αυτό το Nation Cup, σε αυτό τον επόμενο αγώνα, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε θέσει κάποιους δικούς μας εσωτερικούς κανόνες σαν εθνική γυναικών και μέσα από τις προπονήσεις, μέσα από τη σκληρή δουλειά που γίνεται εντός και εκτός γηπέδου, έχουμε στόχο να θέσουμε και να βελτιώσουμε αυτές τις αρχές, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε και στο παρόν, αλλά και στα επόμενα παιχνίδια. Το Αζερπαϊζάν είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα έχετε τι δυσκολίε του όσον αφορά ένα αγώνα εκτό έδρα. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Για τι παίχτριε μα, σίγουρα τα πράγματα θα είναι δύσκολα καθώ δεν έχουν παιχνίδια αγωνιστικά στα πόδια του. Όμω, έχω εμπιστοσύνη σε αυτέ. Όπω είπα, έχουμε θέσει κάποιου εσωτερικού κανόνε κάποια δομή η οποία βλέπω να έχει αποτέλεσμα. Θα δουλέψουμε σκληρά και ευελπιστώ ότι σιγά σιγά θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ε, το Αζερπαϊζάν είναι καλή ομάδα. Ε, Όμω, ε, έχουμε του δικού μα, ε, τη δική μα ε, τρόπο παιχνιδιού, το δικό μα τρόπο παιχνιδιού ε, και αυτό θα κοιτάζουμε πάντα. Πρώτη μα συμμετοχή στο Nations League να είναι αρχή για μα με περισσότερε πιθανότητε αφού οι ομάδε που αντιμετωπίζουμε είναι του επίπεδου μα πρώτος μας αγώνας στο Αζερπαϊζάν εκτός έδρας. Ε, μια καλή ομάδα, πολύ πειθαρχημένη. Εμείς σαν ομάδα θα, δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, ε, βάσει του πλάνου μας, για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα μας και να διεκδικήσουμε όσες πιθανότητες έχουμε.